Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσαρμόζονται στη σημερινή ψηφιακή εποχή, εκμεταλλευόμενες τα χρήσιμα εργαλεία της τεχνολογίας. Τα λεγόμενα e-shops στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τα 18.000 σε αριθμό, με τα έσοδα να ξεπερνούν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ρεκόρ τζίρου κατέγραψε μάλιστα ο φετινός Ιούλιος, σημειώνοντας αύξηση 34% σε σχέση με τα έσοδα του περσινού Ιουλίου και 20% σε σχέση με τον φετινό Μάιο. Πολλές επιχειρήσεις, και αυτή ήταν ο στόχος μας, να μπουν σιγά σιγά για να μπορέσουν να επικρατήσουν και να ζήσουν μέσα στον καινούριο κόσμο. Πολλές μικρές επιχειρήσεις έχουν μπει στην ψηφιακή διαδικασία και βοηθούν και αυτοί την προώθησή τους, τα προϊόντα τους, μέσα με μια καλή συνεργασία με την κοινωνία. Η ευκολία στις αγορές χωρίς ωράριο, μετακίνηση, αναμονή σε ουρές, καθώς και η παράδοση κατοίκων φαίνεται πως αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές προτιμούν συχνά να ψωνίζουν από το διαδίκτυο. Βλέπεις πολλά προϊόντα, έχουν πάρα πολλά προϊόντα, έχει μεγάλη ποικιλία το διαδίκτυο, την οποία δεν τη συναντάς στα μαγαζιά. Και ρούχα και παπούτσια και καλλιτικά. Όσο να είναι είσαι σπίτι σου, δεν βγαίνεις και έξω ξέρω εγώ στη ζέστη τώρα που είναι καλοκαίρι. Και γίνονται όλα πολύ πιο εύκολα, έρχονται και στο σπίτι σου. Είναι πιο οικονομικά, έχει μεγαλύτερη ποικιλία και έχει ευκολίες αποστολές και ευκολίες πληρωμές κυρίως. Αρκετά καταστήματα και στην Κρήτη έχουν ακολουθήσει το δρόμο του ηλεκτρονικού επιχειρήν, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες οι έμποροι έχουν επιλέξει να παραμένουν πιστοί στο παραδοσιακό εμπόριο. Μας ενδιαφέρει να έχουμε άμεση επαφή με τον πελάτη. Είμαστε μαγαζί 30 χρόνων. Θέλουμε τον πελάτη να τον βλέπουμε και να μας βλέπει. Την ίδια ώρα θετική είναι η Καμπύλη που έχουν σημειώσει μέχρι στιγμής οι θερινές εκτόσεις, με τους επιχειρηματίες να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την αγοραστική δύναμη. Μέχρι στιγμής σε όλες τις αγορές της Κρήτης και του Ηρακλείου υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση. Είχαμε πει ότι γνωρίζοντας τα δεδομένα το λιανικό εμπόριο με μεγάλες εκτόσεις και ένα κάλεσμα στην κοινωνία εξ αρχής, και συνεχίζεται αυτό το κάλεσμα και είμαστε και ευχαριστημένοι που τα νοικοκυριά καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Η κίνηση, η φετινή κίνηση γενικότερα ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η σεζόν μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα στο κομμάτι των εκτόσεων μπήκαμε όλοι μας πιστεύω οι συνάδελφοι με πολύ καλές εκτόσεις. Η αγορά έχει κινηθεί πάρα πολύ καλά. Έχουμε μπροστά μας ακόμα περίπου ένα μήνα και θεωρούμε ότι η φετινή σεζόν θα είναι πετυχημένη μετά από 2 χρόνια μεγάλης ταλαιπωρίας. Οι εκπτώσεις του καλοκαιριού θα συνεχιστούν μέχρι τέλος του μήνα, ενώ σε πολλά καταστήματα τα εκπτωτικά προϊόντα έχουν ξεκινήσει να εξαντλούνται.